Οικονομολόγος, αναλυτής διεθνών αγορών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Γράβα που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλώς τον, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουδαλάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, κοίτατε. Ξεκινήσατε με ωραίο τραγούδι. Ελπίζω να μην πάμε σε αναρχία των Sex Pistols, έτσι. Ναι. Να μην έχουμε ένα άτακτο Brexit. Η αλήθεια είναι ότι το βρήκα πολύ επίκαιρο, αν και έχουν περάσει 42 χρόνια από τη μέρα που κυκλοφόρησε. Ακριβώς. Λέω, μας κάνει. Λοιπόν. Είναι ιστορικό τραγούδι. Τι ακούω τώρα, λοιπόν, ότι... Μου θέσατε πολύ σωστά το πλαίσιο το πολιτικό. Πράγματι το παλάκι έχει περάσει για τα καλά πλέον στο βρετανικό γήπεδο και είναι στην κυρία Μέη το πρόβλημα. Έφυγε το πρόβλημα τους Ευρωπαίους. Θα έλεγα επιγραμματικά ότι 27 ομόφωνα συμφώνησαν καθώς είχαμε άρση του αρχηγού της ένστασης των Ισπανών σχέση με το Γιμπραλτάρ και λοιπά, με τη διευθέτηση που συμφωνήθηκε. Άρα έχουμε μια ομοφωνία των 27. Είναι καλό σημάδι αυτό ότι δείχνει ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση που μένει 28-1 και περνάει το παλάκι στην άλλη πλευρά, λέγοντας και οι δύο πλευρές πλέον για να πείσουν ότι δεν υπάρχει πλάν B. Είναι προφανές ότι η Ευρώπη δύο χρόνια διαπραγματεύεται, έδωσε αυτό που ήταν και τελείωσε. Και η Τερέζα Μέη πρέπει να πείσει ότι δεν υπάρχει άλλο πλάνο. Στο πλάνο B θα συζητήσουμε ότι είναι όλες οι εκδοχές. Δηλαδή δεν αποκλείεται αν ανατραπεί η κυβέρνηση της κυρίας Μέη μέχρι και δεύτερο δημοψήφισμα, χωρίς να είναι πιθανό, αλλά τίποτα δεν αποκλείεται πλέον. Πρέπει να πείσει η κυρία Μέη να πάρει 320 βουλευτές όταν φέρει στη Βουλή το προσχέδιο. Ωστόσο είναι πολλές οι ενστάσεις. Βεβαίως λένε τα μέσα ότι μπορεί να το περάσει και με πιο χαλαρή πλειοψηφία, δηλαδή κάποιοι να απέχουν. Σίγουρα, όπως είπατε, η Ιρλανδή, το Ενωτικό Κόμμα διαφωνεί, άρα είναι μείον 10. Και βεβαίως έχουμε και την εσωκομματική αντιπολίτευση που ακονίζει τα μαχαίρια. Καθώς θα σας θυμίσω ότι πριν από 10 μέρες που τέθηκε το προσχέδιο, είχαμε συζήτηση για πρόταση μομφής εντός του κόμματος από την κυρία Μέη. Και στο παραπέντε τη γλίτωσε κιόλας. Τώρα θέλω να μείνουμε λίγο στο οικονομικό κομμάτι. Εγώ διαβάζω διάφορα, πρέπει να πω ότι δεν κατανοώ απολύτως. Δηλαδή, τι μένει σε έναν αδαή περί τα οικονομικά άνθρωπο όπως εγώ. Μένει, ξέρω εγώ, το 39, πόσο ήταν, 40 δισεκατομμύρια. Είναι, ας πούμε, η διατροφή που θα πληρώσει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το διαζύγιο. Με τη διατροφή του διαζύγιου, λέτε, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ποσό, αλλά πέρα από αυτό υπάρχουν σοβαρές οικονομικές μεταβολές. Θα έλεγα ότι πρόκειται για έναν τεράστιο κλειδονισμό για το γεωοικονομικό σύστημα στη μεγάλη εικόνα, καθώς έχουμε μια κολοσσία γεωπολιτική μεταβολή μετά από περίπου μισό αιώνα. Φεύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τελικά λέμε έφυγε, αν υιοθετεί το σχέδιο της κυρίας Μέη. Η οικονομική διάσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη, καθώς απλώς θα σας πω, το οποίο γνωρίζετε, δεν είστε καθόλου αδαείς στα οικονομικά, το οικονομικό Λονδίνο, το City δηλαδή, αυτομάτως θα υποστεί τεράστια απώλεια της δύναμης και της επιρροής που έχει. Γνωρίζουμε όλοι. Μια που το λέτε, αξίζει ίσως να πούμε για πολλούς φίλους που δεν μεγαλοπιάνονται. Έτσι, ότι το City είναι η οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, είναι το κέντρο του εφοπλισμού παγκοσμίως, θα έλεγα, πόσο μάλλον για το ευρωπαϊκό, είναι τραπεζικό κέντρο, είναι πραγματικά οικονομική καρδιά της Ευρώπης. Αυτό έχει ένα θέμα τώρα, θα κάνουμε μεταμόσχευση, θα την πάρουμε από εκεί, την πάμε αλλού. Πολύ σωστά, δεν είναι καθόλου εύκολη η μεταμόσχευση και πώς θα γίνει αυτό. Βεβαίως έχει αρχίσει ήδη τα τελευταία δύο χρόνια και μέρος των επενδυτικών οίκων των μεγάλων στο City εξετάζουν σχέδιο είτε με φοράς είτε μειώνουν το προσωπικό, δηλαδή προεξοφλούν αυτή τη μεταβολή μέχρι να την δούμε τελικά. Ωστόσο, να πούμε ότι το ίδιο το χρηματοοικονομικό αυτό κέντρο, η καρδιά της Ευρώπης, το City, υποστηρίζει ότι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις οποίες στηρίζει τη βρετανική οικονομία, προσφέρουν κάθε χρόνο 72 δισεκατομμύρια στερλίνες. Αυτό αφορά υπολογισμό του ίδιου του City. Καταλαβαίνετε ότι όλες οι βιομηχανίες, όλες οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, όταν θέλουν να αντλήσουν κεφάλαια, πηγαίνουν, η πρώτη κεφάλαια αγορά στην οποία στρέφονται είναι του Λονδίνου. Άρα μιλάμε πραγματικά για τη χρηματοδοτική καρδιά της Ευρώπης. Όλα αυτά θα αλλάξουν, σύν τον εφοπλισμό που πολύ σωστά αναφέρεται και επηρεάζει και τη χώρα μας, καθώς όλα τα μεγάλα γραφεία έχουν στο Λονδίνο και στον Πειραιά, οι ναυτιλιακές εταιρείες, γραφεία. Και βεβαίως ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα είναι από την πλευρά της Ευρώπης αυτή τη φορά, διότι ξέρετε, σε μια ανοιχτή οικονομία, σε ένα περιβάλλον υπερπαγκοσμιοποίησης, είναι αμφίδρομο πράγμα. Μπορεί κάποιος να χάνει σαφώς περισσότερα από τον άλλο και σίγουρα είμαστε κατηγορηματικοί ότι η Αγγλία
Κακώς, κατά την άποψή μου, και νομίζω συμφωνούν πλέον όπως έχει πάει το πράγμα και περισσότεροι, κακώς επέλεξε αυτό το δρόμο υπό την έννοια ότι θα μικρύνει το νησί. Και θα σας έλεγα στη μεγάλη εικόνα μετά τον Μεσοπόλεμο που άρχισε η φθορά της Βρετανίας και η ανάδυση των ΗΠΑ, μετά την εγκαθίδρυση του δολαρίου στο κέντρο του συστήματος κλπ. Έρχεται μια δεύτερη μετάβαση τώρα να χάσει και άλλο την έγκλη της η παλιά Βρετανική Αυτοκρατορία. Επίτρεψε μου να πω κάτι, Κωνσταντίνε. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα για την Ευρώπη χωρίς τη Βρετανία. Βεβαίως, δηλαδή, εκεί θα έρθω τώρα. Είναι, πώς να πω, δηλαδή, είναι σχεδόν ασύλληπτο ότι η Βρετανία είναι εκτός Ευρώπης. Ακριβώς, όπως σας είπα, είναι κολοσσία η μεταβολή που σημαίνει. Δηλαδή θα είναι κάτι που θα δούμε πώς θα διευθετηθεί, καθώς πρόκειται καταρχάς για έναν σύμμαχο. Είναι σημαντικό το ζήτημα της ασφάλειας και της άμυνας. Είναι ένας διατλαντικός παίχτης, άρα έχει μια, θα έλεγα, όχι ερμαφρόδητη, αλλά ενδιάμεση θέση μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης. Αυτό το οικονομική όμως διάσταση που θα επεσήμανα και με προλαβαίνετε και μου το θέτετε σωστά, είναι ότι έχουμε πιθανόν ζημιές και για τη βιομηχανία της Γερμανίας, της Γαλλίας, των δορυφόρων της Γερμανίας, της Ολλανδίας, παραδείγματι. Όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν εξαγωγική δραστηριότητα και σημαντική στη Βρετανική αγορά κατά προϊόντα τους, προφανώς αν τα Brexit οδηγήσει επί παραδείγματι σε υποτίμηση της Ελλήνας, αντανακλώντας ακριβώς ότι μικραίνει οικονομικά και ως μέγεθος η Βρετανική οικονομία, αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει πιο ανταγωνιστική στην Ελλάδα και άρα θα επιβαρυνθούν οι εξαγωγές όλης αυτής της μεγάλης οικογένειας της Ευρωπαϊκής των 450 εκατομμυρίων προς τη Βρετανία. Άρα είναι αμφίδρομη η σχέση, δεν είναι απλό το πράγμα. Υπάρχει όμως και η ανάγνωση που κάνανε οι Βρετανοί και είπαν θα είμαστε καλύτερα χωρίς αυτούς, θα είμαστε καλύτερα χωρίς Ευρωπαίους. Αυτή η ανάγνωση πώς στηρίζεται? Κοιτάξτε, στηρίζεται στο ότι πρώτον, και γι' αυτό ψήφισαν Brexit, ο πρώτος λόγος είναι το μεταναστευτικό, κύριε Κουδαλάκη. Δηλαδή, αυτό το οποίο τους πονούσε είναι να όχι κλείσουν τα σύνορα, αλλά να ελέγχουν, να πάρουν τον έλεγχο των συνόρων τους και άρα να φρενάρουν αυτές οι ιδρυμίες μεταναστευτικές ροές, οι οποίες ξέρετε δεν είναι πρόβλημα της διετίας, αλλά πρόκειται και στη συνέχεια να ενταθούν. Υπάρχουν διάφορες όδοι. Πάντως, εγώ θέλω να το πω και χωρίς να θέλω να κάνω τον κοσμογυρισμένο, στο Λονδίνο έχω πάει μια φορά το 2001. Mm-hmm. Η εικόνα που έχω εγώ από το Λονδίνο είναι μια πολυπολιτισμική πόλη απολύτως. Δηλαδή, πρέπει να είναι πιο πολλοί οι Πακιστανοί, οι Ινδοί, οι Αφρικής καταγόμενοι κτλ. Από τους υπόλοιπους. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Και αν δεν κάνω λάθος, και ο δήμαρχος του Λονδίνου Πακιστανός είναι. Σωστά, σωστά. Σωστά. Ο τελευταίος αυτός που εξελέγει πρόσφατα. Βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι φοιτητές, δηλαδή και από ευρωπαϊκές χώρες κλπ. Αλλά όπως το λέτε, ηθικά το Λονδίνο, αλλά εδώ μιλάμε για τη Βρετανία ολόκληρη, έτσι. Mm-hmm. Ηθικά το Λονδίνο είναι πολυπολιτισμικό. Όμως έξω από το Λονδίνο οι άνθρωποι επέλεξαν με το σκεπτικό να σταματήσει αυτή η ροή μεταναστών, να σταματήσουν ενδεχομένως τους σε εισαγωγικά παραμύθια, σαν τα έχουμε δει και εμείς εδώ σε κάποιο μέγεθος, ότι για παράδειγμα δεν θα δίνουμε χρήματα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και άρα θα τα χρησιμοποιούμε για το δικό μας σύστημα υγείας, ή θα γίνουμε πιο πλούσιοι, ή θα είμαστε πιο όμορφοι χωρίς τους Ευρωπαίους. Εν πάση περιπτώσει, δεν ειρωνεύομαι, απλά θεωρώ ότι ήταν λάθος η απόφαση. Δεν νομίζω ότι θα αποβεί προς όφελος ούτε της Βρετανίας ούτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το καλό προς αυτή την κατεύθυνση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε ενωμένη, υπό την έννοια ότι είχε ένα κοινό μέτωπο σε αυτή την δύσκολη διευθέτηση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μην προτρέχουμε. Μένει να είμαστε σε προσχέδιο. Μένει να κυρωθεί αυτό. Και κλείνοντας, λέω ότι έχει 2 εβδομάδες να τρέξει και να πουλήσει αυτό το ιστορικό Brexit στο εσωτερικό της η Πρωθυπουργός η κυρία May. Για να κλείσουμε την κουβέντα, αλλά ελληνικά. Εμάς ως χώρα, μας επηρεάζει το Brexit? Επηρεάζει, για παράδειγμα, τη ζωή των Ελλήνων φοιτητών, αλλά και των πολλών επαγγελματιών και επιχειρηματιών που είναι στο Λονδίνο? Είναι προφανές ότι οικονομικά μας επηρεάζει. Καθώς όπως είπαμε, θα έχει μεταβολές η συναλλαγματική ισοτιμία, πολλά εφοπλιστικά γραφεία δραστηριοποιούνται στην Αγγλία. Προφανώς λοιπόν για τους φοιτητές και τους εργαζομένους ισχύει κάποιο μεταβατικό στάδιο στο προσχέδιο των 500 τόσων σελίδων. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι άμεσα σε ό,τι αφορά τα δίδακτρα ή τη διαμονή τους ή όσους ζουν 5 χρόνια και εργάζονται και έχουν άδεια εργασίας κλπ.
Όμως μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και το λέω αυτό διότι ορίζεται ένα μεταβατικό στάδιο στο 2022, άρα κανείς δεν ξέρει ακριβώς ακόμα τι θα γίνει. Έχει φτιαχτεί το πλαίσιο με μεταβατικό στάδιο και με το χέρι, το πάνω χέρι στην Ευρώπη ως το 2022. Θα δούμε στην πορεία. Σίγουρα αν φύγει από την ευρωπαϊκή οικογένεια οριστικά και απομακρυνθεί η Βρετανία, οπωσδήποτε τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ίδια με το όπως είναι τώρα, να το θέσουμε έτσι. Κωνσταντίνος Γράβας, πολύ ευχαριστώ. Οικονομολόγος, αναλυτής διεθνών θεμάτων, νομίζω είστε ότι καλά, καλημέρα. Μας τα είπε μια χαρά, τον ευχαριστώ πολύ.